για τον Κωνσταντίνο. Σε να λέει είναι άσχετος, γιατί αυτό που τότε θα είναι έπαιζε. Δεν σας κρύβω ότι από οργανωτικής πλευράς ήταν πολύ περίεργη χρονιά και χωρίς αμφιβολία ή πιο σκληρή. Στο τέλος του 2011 μάλιστα είχαμε πολλές ανησυχίες, αλλά πάρα πολύ γρήγορα από το Ιανουάριο άρχισαν να έρχονται τα καλά νέα που θα σας περιγράψω τώρα. Η έκθεση εστιασμένη σε 12 σημεία. Σε 12 τι? Σημεία. Περισσότεροι εκδότες. Είναι μια έκπληξη που δεν περιμέναμε σε τέτοιους καιρούς, όπου οι εκδότες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες όπως όλοι. Φέτος συμμετέχουν στην έκθεση 200 εκδότες, δηλαδή επιπλέον 14 εκδότες από πέρυσι και πολλοί νέοι εκδότες που δεν είχαν ανέβει, δεν είχαν ανέβει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, είτε, είτε που δεν είχαν ανέβει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, είτε που ανοίξαν τα τελευταία χρόνια τον εκδοτικό τους οίκο. 54 νέοι εκδότες στην έκθεση φέτος. Φαίνεται ότι ίσως η κρίση φέρνει άλλες ισορροπίες. Θα το δούμε. Το δεύτερο σημείο. Ένα πολυεθνικό πολιτιστικό πρόγραμμα. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα με 200 εκδηλώσεις. Είναι ίσως η πιο πλούσια έκθεση. Οι συνήθειες των αρχαίων Αιγύπτων θα πλημμυρίζουν την παιδική γωνιά. Χαρίς την ελληνική εταιρεία μελετής αρχαίας Αιγύπτου και ευχαριστώ ειδικά τον αρχαιολόγο Κύριο Βασίλη Χρυσικόπουλο. Παράδειγμα στην παιδική γωνιά θα λειτουργήσει όπως κάθε χρόνο ένα δεύτερο αμφιθέατρο με μια ατέλειωτη λίστα από αγαπημένους συγγραφείς των παιδιών, καθώς επίσης ένα περίπτερο για το κόλβο του Εκλειβί www.mikrosanagnosis.gr, όπου οι μικροί έτσι αναγνώστες θα μπορούν να ξεφυλίσουν όλες τις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου. Θα έχουμε και μια καινοτομία στην έκθεση μας φέτος. Είναι το περίπτερο της φιλαναγνωσίας. Ένα περίπτερο για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Με την προσδοκία να αποτέλεσει ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον του ελληνικού βιβλίου. Γιατί το αφιερωματικό περίπτερο δίνει στους επισκέπτες της έκθεσης και όπως σας είπα κυρίως στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς μια ευκαιρία να συζητήσουν για το πολύ σημαντικό πρόγραμμα φιλαναγνωσία στο δημοτικό που από πέρυσι λειτουργεί το ΕΚΕΒΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδιάς και με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε αυτό το περίπτερο. Θα σημειώσω απλώς μια πρωτότυπη εκδήλωση το Σάββατο όπου 8 συγγραφείς θα διαβάσουν τις επίστολες τους προς τα παιδιά σχετικά με τη χαρά του διαβάσματος και τις οποίες το ΕΚΕΒΗ μετά την έκθεση θα στείλει σε όλα τα δημοτικά σχολεία της επικρατείας. Θα έχουμε και δύο περίπτερα αφιερωμένα στον Νικηφόρο Βρετάκο και στον Ρίγα Φεραίο. Για τον Νικηφόρο Βρετάκο, όπως γνωρίζετε, φέτος είναι το επαιτειακό για τα 100 χρόνια από την γέννησή του και μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε έτσι στην έκθεση με ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο μια σφαιρική εικόνα του ποιητή, εικόνα του ποιητή και του έργου του με έκθεση βιβλίων, προβολή ερωτικού ακουστικού υλικού, προσωπικά αντικείμενα από το αρχείο του Νικηφόρου Βρετάκου. Είναι μια, αυτό το περίπτερο
δημόσια βιβλιοθήκη Σπάρτη που χειρίζεται το Άρη. Να συνεχιστεί και στο μέλλον, όμως περιμένουμε και τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε αυτή την μόνιμη πολιτισμική γέφυρα μεταξύ δύο λαών και δύο γλωσσών. Očekujemo dolazak poznatog režisera Emira Kusturica, koji će na dan otvaranja sajma 24. maja prisustvovati promociji svoje nove knjige, Smrtna promena Nosina, koja je u Srbiji štampana preko 100.000 primjeraka i prevedena na preko 10 svjetskih jezika, uključujući i srpski. Očekujemo dolazak Dušana Kovačevića, video u njenom Svetislava Basara, Vladislava Bajeca, Dragana Jelenkića i drugih. Έρχεται ο γνωστός σκηνοθέτης Έμιρ Κουστούριτσα, ο οποίος την ημέρα των Εγγενείων της 24ης Μαΐου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Και εγώ που είμαι σε αυτή την ιστορία». Βιβλίο το οποίο έχει εκτυπωθεί στις Σερβίες επάνω από 100.000 αντίτυπα. Έχει μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες, συμπεριλαμβάνοντας και την ελληνική. Έρχονται επίσης ο Ντούσαν Κουβάτσοβιτς, η Βίτα Ογνένοβιτς, Σβέτισλαβ Πάστερα, Βλάντισλαβ Μπάιετ, Μπράγαν Βέλκιτς, Γόραν Μιλοσίνοβιτς, Γόραν Πέτροβιτς, Βόρυβο Ιατάσοβιτς, ποιητές, Γέλενα Λέμπολ, Τάνια Κράγκοβιτς, Δόραν Πέσοβιτς, Σίγμα. Наши книжарници учествовать će u nizu tematskih tribina, o piscima sa dvojnim identitetom, sabrano srpskoj i grčkoj dečoj književnosti, srpskoj književnosti posle Drugog svetskog rata, sabrano i srpskoj drami, dok će pesnici čitati stihove na prvom međubalkanskom festivalu poezije koji će biti održan u ovom sajmu, u okviru sajma. I sinografi iz Maskva se me tekom, se mi ja sira tematikom enom tijetom sinopisom, σχετικά με τους συγγραφείς με δική προσωπικότητα ταυτότητα, σχετικά με τη σύγχρονη ελληνική και ελληνική παιδική λογοτεχνία, σχετικά με τη ελληνική λογοτεχνία που τα λογοτεχνών και τα δημιουργήσουμε στην Ελληνική Βιβλιοθήκη. Και επίσης θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης σε όλα τα επίπεδα, με τις, αυτό το αποδεικνύουμε μέσα από διάφορες δράσεις που κάνουμε με τον τίτλο «Υποστηρίξτε τους τοπικούς ασύρωες» και με το ίδιο σκεπτικότερο να υποστηρίξουμε τους τοπικούς λογοτέχνες και ποιητές, κυρίως τους νέους ποιητές μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε φέτος και κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, είτε αυτή στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είτε κάποια πιο πρωτότυπα πράγματα με το λεωφορείο αυτό το τουριστικό, με το καραβάκι που εδώ θα εξήσει. Δηλαδή προσπαθούμε πραγματικά με κάθε τρόπο η λογοτεχνία της πόλης, η ποίηση, να περάσει σε όλα τα σημεία της πόλης με κάθε δυνατό τρόπο. Να αναφερθώ και στο πάρτι το οποίο γίνεται φυσικά, αρχίζει και γίνεται παράδοση μετά το περσινό πάρτι όπου είχαμε τον ξέπαινο χώρο του Δημάρχου και δεν πείσουμε τον έχουμε και φέτος. Και σας καλούμε όλοι σε όλο αυτό το πάρτι το οποίο θα έγινε βαλκανικό σαρατήρα ειδικά φέτος που είναι η επόμενη χώρα, η Σερβία. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους παρόντες εδώ πέρα στο τραπέζι για την άξιο συνεργασία που έχουμε και να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας, τον χορηγό μας τα Public, τα οποία κάθε χρόνο στηρίζουν οικονομικά τις δράσεις τις οποίες κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον βέβαια θα του συνιστούσα επειδή οι καιρικέ συνθήκε στην πρώτη μεριά δεν ήταν καλέ. Το ξέφυγα μπορώ να έχει ο κρέο δηλαδή. Εγώ να δώσω λόγο στον κύριο Μανατέλο, που είναι ο αντιπρόεδρο, ήταν το όργο, είναι ο πρόεδρο τη Χεμέξπο, αλλά και παράλληλα είναι ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία του Συνδέσμου Εδωτών Βορείου Ελλάδο, αντιδιολογική. Και από την πλευρά μου να σα καλωσορίσω και να εκφράσω ειλικρινά την μεγάλη ικανοποίηση, γιατί βλέποντας τη συμμετοχή της σημερινή των ανθρώπων του τύπου, θεωρώ ότι το βιβλίο έχει την
κάνουν το πρόγραμμά τους στα ταράκια του 4 Ιουλίου και με κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Την Αιτία και την Πυρία Κακό. Με το στέλνει του Λουκά, που βρίσκεται εδώ, και κάποιους παλιούς, συγχωρέστε με, παλαιότερους στην διαδικασία, όπως ήταν και η Δήμη Χρυσοπούλου και η Μάνα Πρωτοκόλληση, που στέκονται δίπλα στον πόρο του Ιουλίου όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να πω εδώ ότι από τις κρίσεις σε όλους τους χώρους της οικονομίας δεν συναντάται στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μέγεθος στον χώρο του Υπουργείου. Αφού δεν θα πει και πέρυσι, το λέω και φέτος, γιατί... Να περάσει σε όλα τα σημεία της πόλης με κάθε δυνατό τρόπο. Να αναφερθώ και στο πάρτι το οποίο γίνεται φυσικά, αρχίζει και γίνεται παράδοση μετά το περσινό πάρτι, που είχαμε τον ξέπρινο χώρο του Δημάρχου και δεν πείσουμε τον έργο εκεί φέτος. Και σας καλούμε όλους σε όλο αυτό το πάρτι το οποίο θα έγινε ένα βαλκανικό χαρακτήρα, ειδικά φέτος που είναι η επόμενη χώρα, η Σερβία. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους παρόντες που χάρη στους αρχές για την άξιο συνεργασία που έχουμε και να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας, τον χορηγό μας τα Πάπλη, τα οποία κάθε χρόνο στηρίζουν οικονομικά τις δράσεις τις οποίες κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον Δημοσιογραφικό. Βέβαια θα τους ευχαριστούσα επειδή οι καιρικές συνθήκες στην Τζέντη δεν ήταν καλές. Ο Στέφανο μπορεί να έχει όπου έλα δείγμα τους έτσι. Εγώ να δώσω λόγο στον κύριο Μαναδέλο, που είναι ο αντιπρόεδρος, είναι αντιτόρο, είναι ο πρόεδρος της Χεμέξπο, αλλά και παράλληλα ο πρόεδρος της Μουσουλίστας του Συνδέσματος Αδελφών Βορείου Ελλάδος, αντιδιολογικής. Και από την πλευρά μου να σας καλωσορίσω και να εκφράσω ειλικρινά την μεγάλη ικανοποίηση, γιατί βλέποντας τη συμμετοχή της σημερινή των ανθρώπων του τύπου, θεωρώ το βιβλίο έχει την ελληνική του. Σε σχέση με όλες τις θέσεις που οργανώνουμε, είναι η πολυπιθέστερη συμμετοχή ανθρώπων από τον τύπο. Βεβαίως, Πρόεδρε, εδώ θα ζητήσω και το καλωσορίζω στον Πρόεδρο την Γενική Πρόεδρο, την Πρόξενο, να ζητήσω να τιμήσουμε κατά τη δική μου ταχνή άποψη δύο σταθμούς, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν το πρόγραμμά τους στα ταράκια του 4 Ιουλίου και με κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Την Αιτία και την Πυρία Κακό. Με το στέλνει του Λουκά, που βρίσκεται εδώ, και κάποιους παλιούς, συγχωρέστε με, παλαιότερους στην διαδικασία, όπως ήταν και η Δήμη Χρυσοπούλου και η Μάνα Πρωτοκόλληση, που στέκονται δίπλα στον χώρο του Ιουλίου όλα αυτά τα χρόνια. Της προσέλευσης και την κοιτάξηση του τζίρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι η σημερινή, η φετινή μάλλον περίπτωση είναι συγκυριακή και εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε να έχουμε πόρους εκπόδους κοντά μας τα επόμενα χρόνια και στα δύο σας αφήνες. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μαντρίδη. Επειδή συνομιλώ με πολλούς εκπόδες στην τηλεοπτική μου εκπομπή, μου έχουν πει εδώ και μήνες ότι η Χελέξπο δεν συνειδητοποίησε ότι έχουν οικονομική κρίση. Για να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα, θα ήθελα να μου πείτε τι ποσά ζητούσατε από τον καθένα εκδότη ανάλογα με το περίπτερο που θα ετοίμαζε. Εσείς μπορείτε να μας αναφέρετε ποσά συγκεκριμένα για να πούμε ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τι ζητούσατε από τους εκδότες. Εντάξει. Ακούμε σε λεπτομέρειες, αλλά το κάνουμε για να τελειώσουμε αυτό το αστείο. Σε ό,τι αφορά κυρίως τους εκδότες, οι οποίοι δεν ήρθατες, επειδή κάναμε δύο συναντήσεις να είναι μαζί τους. Κατανοούμε πως κάποιοι λόγω οικονομικών δυσκολιών, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να έρθουν. Αλλά σου πούμε και αυτός είναι ο λόγος. Και όχι κάποιοι άλλοι λόγοι, όπως τα δικά του λόγια, γιατί θέλω να πούμε γνωστό ότι σε όλες τις εκθέσεις μας έχουν προσαρμόσει τα τιμολόγια μας με βάση τη στήριξη αγοράς, άρα και στην εταιρεία μου λέει ότι η τιμολόγια μου που ήταν μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν και κατά δεύτερο χρόνο ότι επιδοτούμε, γιατί αυτό είναι ο ρόλο τη σημαντικότητα του ΕΣΠΑ, επιδοτούμε όσου εκθέτε συμμετέχουν με ένα αριθμό τετραγωνικών μέτρων. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι εκδότες. Επομένω, ο ισχυρισμό αυτό δεν ισχύει. Η δεύτερη κατηγορία, και να το κλείσουμε γιατί έχει πολύ δίκιο και δεν μπορεί να
ερώτηση, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα μας πείτε ένα πόσο είναι μυστικό. Δεν πόσο είναι. Κάτω, ας πούμε, είναι γνωστό ότι με 7,5 πραγματικά μέτρα επιδοτούμε όλους δωρεάν. Δωρεάν. Έχει να πάρει 10 πραγματικά μέτρα, 7,5 δωρεάν. Ένα κανονικό περίπτερο, 9 τετραγωνικά, κοστίζει 320 ευρώ. Μια χώρα, η οποία χώρα, είχε μια πολύ μεγάλη συμβολή στο να πετύχει αυτή η έκθεση και βέβαια έχουμε μια πολύ μεγάλη συμβολή στο παράλληλο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Θα δούμε πολλά γνωστά ονόματα από το χώρο των εκδηλώσεων του Ιουλίου, αλλά και του κινηματογράφου, όπως είναι ο κ. Κουστούλης, θα κάνει μαζί μας τις επόμενες μέρες. Θα έχετε την ευκαιρία και εσείς να πάρετε συνεντεύξεις από τον ίδιο. Άρα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Πρόξενο και την φίλη χώρα της Σερβία που συνέβαλε στην καλύτερη, την πιο άρτια διοργάνωση φέτος ως τιμούμενης χώρας. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι βρισκόμαστε φέτος στην ένατη κατά σειρά διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης και αυτό δείχνει ότι η διεθνή της Θεσσαλονίκης, η διεθνή της Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει πλέον ότι την αντοχή της στον χρόνο και όχι μόνο, αλλά και ενδιαφέρεται να την παρέχει της ομολογουμένως αντίξως όπως ανέφερε συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία εξαιτίας της κρίσης. Παράλληλα, να πω ότι είναι απόλυτα προφανές ότι έχει καταξιωθεί και πλέον όρημα μπορεί να αναδεικνύει και να αποδείξει τις νέες πτυχές του κόσμου του Υπουργείου και η εμπιστοσύνη όλων των ερχόμενων φορέων αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη, που είναι στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Χελέξπο, για την άκρη διοργάνωση της έκθεσης αποτελεί το πιο πρακτικό στοιχείο του επίπεδου συνεργασίας της. Όπως ανέφερα, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ μέχρι το 2015 και στο πλαίσιο αυτό η Χελέξπο έχει συμβάλει κατά συνεχής μόνο στην άκρη να θεσμοποιηθεί για την υπόδοση των στόχων της έκθεσης. Έτσι λοιπόν, στο επίσημο ραντεβού του φίλου του βιβλίου, δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να αναζητήσουν πτυχές σύγχρονες. Όχι,